Αθλητικό ποτάκι σε πες απόχρωση. Ναι, ήδη αυτή την εποχή. Ναι, ήδη φουστάκι εφαρμοστό και από πάνω ένα crop μπλουζάκι. Φαίνεται λίγο εκεί, αλλά και το κατάλληλο σώμα το κορίτσι μας. Σε γκρή απόχρωση που ταιριάζει όλο. Πώς είσαι? Καλά, Ίντσι. Θέλω πολύ να δω αυτά τα βραχιολάκια. Λοιπόν, αυτά τα βραχιολάκια λέγονται Frenchy. Και γιατί λέγονται Frenchy? Γιατί το 70 οι έφηβοι τα δίνουν μεταξύ τους, τα πλέκαν μόνοι τους. Η πλέξη λέγεται μακραμέ. Πώς? Μακραμέ, η πλέξη. Ναι. Είναι λίγο χρονοβόρα, δεν είναι δύσκολη, αλλά είναι λίγο χρονοβόρα. Και τα έδιναν οι έφηβοι ο ένας τον άλλο για απόδειξη της φιλίας τους. Γι' αυτό λέγονται Frenchy. Και φοράς το ίδιο? Όχι. Πλέκεις εσύ ένα για το φίλο σου και λέγανε μάλιστα ότι όταν το δένουν στο χέρι έπρεπε να κάνουν μια ευχή. Η οποία πραγματοποιούνταν αυτή η ευχή όταν γινόταν το βραχιόλι με τον καιρό και τα μπάνια και αυτά. Και τώρα είναι πάρα πολύ στιμό. Τώρα ενηλικιώθηκαν τα friendship και στολίστηκαν με διάφορες πατρούλες, πετρούλες και από διάσημα brand κοσμημάτων, αλλά και μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Θέλω κόσμο και... να δούμε όσο πιο πολλά σχέδια γίνεται. Είναι το... Διότι είναι καταπληκτικά. Βλέπω τις φωτογραφίες. Τη άνοιξη και του καλοκαιριού το. Και πολύ ωραία χρώματα έχει επιλέξει. Βλέπω εδώ και το πράσινο, το τυρκουάζ και το ροζ. Κοίτα πόσα πράγματα μπορούμε να κρεμάσουμε πάνω. Δεν σε δω. Τα χέρια των Καρντάσιανς. Για να πεις Καρντάσιανς που φοράνε. Άρα είναι trend και έχουν επανέλθει αυτά τα τρένα. Έχουν επανέλθει διαφορετικά, πιο διακοσμημένα, με διάφορες χαντρούλες, πετρούλες. Λοιπόν, με πέτρες εδώ κρατάω. Και με πέτρες, ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις. Είναι απλή διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλή. Απλώς χρονοβόρα. Όχι, θα σου πω. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνος σου, να το κλέξεις. Το παίρνεις έτοιμο. Εγώ να ευχαριστήσω και για ακόμη μια φορά την Nicolise Group που μου τα έχει δώσει όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα παίρνουμε αυτά έτοιμα, τα βραχιολάκια. Γιατί εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα. Ωραία θέματα στις φίλες μας θέλουμε να δείχνουμε και προχωρημένο. Για πες. Τα παίρνεις έτοιμα και απλά εμείς θα δείξουμε πώς θα τα στολίσουμε. Αυτά τα βρίσκεται πολύ καλές τιμές. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι σχεδόν τίποτα. Είναι πλεκτά βραχιόλια. Και ας πούμε, πες ότι θέλεις να βάλεις ένα μεταλλικό που έχει διάφορα μηνύματα όπως Live Your Dream, Keep Calm. Υπάρχουν διάφορα στην αγορά. Θα δείξουμε τον πιο απλό τρόπο, ο οποίος είναι. Ναι, με μία βελόνα κυκλωστή, το περνάς, βρίσκεις αυτό που θέλεις να το βάλεις και κάνεις απλά πλαγιαστά τα περνάμε αυτά και απλά το περνάς στην τρύπα του. Άρα σαν να το ράβεις ουσιαστικά. Σαν να το ράβεις. Παίρνεις δηλαδή από όλα αυτά ένα... Από όλα αυτά ένα. Εγώ επιλέγω συνήθως αυτές τις πλακέτες εδώ πέρα με τα μηνύματα. Τα οποία είναι και πάρα πολύ. Ωραία πρόταση γάμου. Ναι, ήταν τέλειο. Το περνάς, περνάει πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι απλά μια. Είναι πλεκτά βραχιόλια. Αυτό είναι κατανοητό. Νομίζω ότι ο καθένας θα βρει τον τρόπο να προσθέσει κάτι. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Μπορούμε να το βραχιόλι. Ναι. Το βραχιόλι είναι απλά λίγο χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή, είναι μια πλέξη που μπορεί να σου πάρει και πάνω από μία ώρα για να κάνεις. Ειδικά όταν θες να βάλεις μοτίβο. Άρα να κάνεις ένα τίποτα. Δεν αξίζει το κόπο. Δηλαδή πόσο κοστίζει ένα. Τίποτα. Ένα μπορεί να αξίζει και 3 ευρώ, ξέρω. Μπορεί να το πει από 3, 5, δηλαδή. Και τα πέσει. Ξέρει όμω ότι στα σχολεία όλα τα κοριτσάκια ασχολούνται πια με αυτό και κάνουν την πλέξη. Ναι, ισχύει. Και δεν κάνω την πλέξη με. Από ό,τι έχω δει έτσι, κορίτσια φίλων μου, δεν κάνω παρέμβαση. Ναι. Δεν κάνουν την πλέξη με την κλωστή, γιατί όλα αυτά είναι από κλωστή. Ναι. Όλα αυτά. Αν δείτε, εδώ έχει και λίγο δέρμα, ας πούμε να δείξω αυτό που είναι πιο... Κάνουμε την πλέξη με... Είναι αυτή η κερωμένη η κλωστή. Αυτή που έχουμε και εμείς εδώ. Αλλά... δείξτε την λίγο. Αυτή είναι εδώ. Όχι, ωραία. Αυτή. Ωραίο χρώμα. Ναι, με αυτά. Βέβαια, έτσι δεν γίνονται τα φρέντς. Με αυτά μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκεκριμένη κλωστή, με τη χοντρή την κλωστή, αλλά είναι πολύ χρονοβόρο. Ειδικά αν θέλεις να κάνεις αυτά τα μοτίβα που είναι και πιο δύσκολο λίγο τεχνικά. Εδώ που έχει, ας πούμε, αυτό που το έχει παιχνίδι. Που έχει αυτά εδώ τα παιχνιδάκια, τα σχεδιάκια. Ξέρετε, χρόνο και λίγο μεγαλύτερη στιγμή. Έχουν έθνικ στοιχεία αυτά μέσα. Έχουν έθνικ στοιχεία. Μπορείς να περάσεις, να δείξω και άλλες εύκολους τρόπους να περάσεις αξεσουάρ. Μπορείς να πάρεις ένα κρυκάκι. Mm-hmm. Και όπως έραψε εδώ, αν πια δεν μπορείς ούτε καν να περάσεις τη ραφή, περνάς απλά στο πλάι, κάνεις μια τρυπούλα εδώ. Για να είναι, ξέρεις, και πιο εύκολο να περάσει το κρυκάκι. Περνάς κρυκάκι. Και το κουμπώνεις. Το κουμπώνεις, ναι, είναι σαν να το κουμπώνεις. Επίσης, να δείξω κάτι και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο,
που είναι για λίγο πιο expert τύπου, δηλαδή δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα παίρνεις μια σιδούλα και απλά την τυράβεις, δηλαδή χιαστή. Κάνεις χιαστή μια πλέξη και συνεχίζεις χιαστή. Άρα δηλαδή έχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και το point είναι ότι τα φρέντς πια πρέπει να τα στολίζουμε. Δηλαδή αυτή είναι η καινούργια τάση που δείχνει. Μάλιστα, γι' αυτό μας δίνει στολισμό. Δηλαδή τα παίρνεις ούτως ή άλλως αυτά. Τα έχεις ήδη πολύ πιθανό να έχεις και φρέντς. Γιατί είναι μια τάση που είναι εύκολο να τα έχεις. Είναι εύκολο να τα έχεις, να τα βρεις. Ωραία, και απλώς το στολίζεις και το κάνεις πιο πρόσωπο. Απλά το στολίζεις. Μπορείς να ενώσεις δύο, κοίτα αυτά εδώ, είναι δύο κολλημένα. Αυτό θέλω να μας πεις. Η τάση τώρα ποια είναι, τα φοράς όλα μαζί. Να φοράς και τα εδώ πολλά μαζί. Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Και δεν δείχνει και υπερβολικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που είναι κολλημένα δύο, δηλαδή όπως εδώ. Δείξε. Όπως και αυτό εδώ. Απλά παίρνεις μία τρέσα που σου αρέσει με στρας και τη ράβεις με τον ίδιο τρόπο χιαστή. Και κολλάς τα δύο κολλάκια. Ναι, πιο διακοσμημένα. Γίνεται πιο εντυπωσιακά. Δείτε και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι τίποτα. Μία αλυσίδα. Μία κλασική αλυσίδα. Έχεις πάρει δηλαδή δύο και τα πλέξεις από τα πλάγια. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Πλέξιμο ή κρυκάκια. Τέλεια. Για όποιον δεν μπορεί, δηλαδή, από την βελόνα να περάσει, τα κρυκάκια είναι. Και πολύ καλό και να κρεμάσει. Αυτή είναι η τάση δηλαδή φέτος. Παίζει πολύ. Είναι πάρα πολύ από παντού. Θα δώσω δωράκια. Θα δώσω 20 δώρα. Ναι. Τα οποία θα πάτε να τα πάρετε από την Nicole's Group όσοι μένετε Αθήνα. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε εμείς. Άρα είναι για τις κυρίες που μένουν Αθήνα. Και όχι. Και για εκείνες που δεν μένουν θα τα στείλουμε. Ωραία. 2-10-60-25-6-29-6-30. Θα αυτοκτονήσει η Ντίνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα. Αχ. 20. Να 20 τα δώσω λίγο από το Twitter. Όχι από το Twitter. Να δώσω 10 και 10. 10 ναι. Ωραία. 10 στο 2-10-60-25-6-29-6-30 και άλλα 10 στον λογαριασμό μου στο Twitter. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Σουζάνα και να πω ακόμα μια φορά ότι η Σουζάνα δεν τα φτιάχνει αυτά για να τα πουλήσει. Είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Είναι beauty editor, δουλεύει και στο facebook.gr και εδώ μας ενημερώνει για τις τάσεις. Και πώς μόνος μπορεί να κάνει. Δεν κερδίζει κάτι, απλώς.